Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά εκείνη που είναι τελείως ανεξάλειπτη και θα λέγει κανείς πέρα για πέρα χαρά ουράνια. Γιατί οι υγιεινές χαρές, όπως πολλοί θα ξέρετε, έχουν κάποιο τέλος. Έχουν κάποια μικρή αρχή και κάποιο τέλος. Η ουράνια όμως χαρά είναι αυτή που διαρκεί εις το διενεκές. Δηλαδή συνεχώς και δίχως πολλές διαλύσεις. Αλλά για το ανθρώπινο υπάρχουν και σε αυτή τη χαρά κάποιες ελάχιστες μικρές αναλαμπές. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος, επειδή είναι ανθρώπινο δημιούργημα και μάλλον προϊόν μιας μετά την δημιουργία του πτώσεως, να μην έχει αυτές τις μικρές, έστω μικρές αναλαμπές, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε τι το ανθρώπινο και κάθε τι το οποίο δέχεται αυξομοιώσεις σε αυτή τη ζωή. Συζητούσαμε λοιπόν και λέγαμε τις προάλλες, διότι είναι πρόσφατο το γεγονός αυτής της συζητήσεως, ότι για να είσαι πραγματικός Έλληνας θα πρέπει να συμμετέχεις με ιστορικό πόνο σε όλες τις διαδρομές αυτού του έθνους. Με συνέστηση και κάποιον πόνο, γιατί είναι πονεμένος λαός ο ελληνικός λαός. Και η βαθιά συνήθιση της ελληνικότητος ιστορικά μας μεταφέρει στο σήμερα. Ένας άνθρωπος που ζει μόνο σήμερα και δεν ξέρει τίποτα άλλο από το σήμερα είναι καταδικασμένος και εγκλωβισμένος να ζει μέσα σε μικρά ή μεγάλα στερεότυπα. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος έχει συνείδηση όλου του χριστιανικού, ελληνιστικού, αρχαίου ελληνικού γίγνεσθε και της ιστορίας αυτού του γίγνεσθε, αυτός ο άνθρωπος έχει μια ευρύτερη συνείδηση και είναι πιο εμπλουτισμένος ψυχικά από οποιοδήποτε άλλο κάτοικο αυτού του κόσμου. Και τα λέμε αυτά γιατί δίχως υπεροψία κοιτώντας την ιστορία αυτού του λαού θα δούμε ότι έχει πραγματικά πολλές φορές αναβιώσει από την τέφρα του. Και όπως λέει και ο Άγιος εντός εισαγωγικών πολεμιστής του 21, ο αγράμματος αυτός μέγας ποιητής λέει πως την Ελλάδα έχουν πέσει όλα τα θεριά του κόσμου και την τρώνε, τη μασάνε. Αλλά παρόλο που κόβουνε κομμάτια από το σώμα της, στο τέλος μένει και μαγιά. Αυτός είναι ο Γιάννης, ο Μακρυγιάννης, ο στρατηγός. Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους και ιδίως στους νέους φίλους να ανοίξουν του Γιάννη του Μακρυγιάννη τα γραπτά και να δούνε μέσα εκεί αυτή την πύρινη ψυχή, τη γεμάτη αγάπη για την πατρίδα του και για το γένος του, για τους αδερφούς του, συμπολεμιστές του. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο άλμα για τη δική του κατανόηση και για την ιστορικότητα την οποία μας μεταφέρει η πένα του εμπνευσμένου αυτού ανθρώπου. Έγινε λοιπόν ένα συγκερασμός ιστορικός από τρία μεγάλα στοιχεία. Από τα πιο αξιόλογα στοιχεία που γεννήθηκαν σε αυτή τη ζωή, που το ένα είναι η ιστορία των προφητών, το άλλο είναι η ιστορία των αρχαίων Ελλήνων και το τρίτο είναι
οι δομές ενός κράτους. Και μάλιστα οι αυστηρές δομές ενός κράτους, του Ρωμαϊκού κράτους, το οποίο έδωσε μια νομοθεσία και έναν τρόπο άτεγκτο θα λέγαμε, που μια κοινωνία δεν θα μπορέσει ποτέ, κάτω από αυτή την νομοθεσία, να ξεφύγει στην ασυδοσία και στο να βγάζει ο ένας το μάτι του αλλού, όπως δυστυχώς βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να συμβαίνει. Και έρχονται όχι εμείς οι Έλληνες να το πούμε αυτό, αλλά ξένοι άνθρωποι όπως είναι ο Γκέτε, ο Σέξπιρ και πολλοί άλλοι. Ο Γκέτε συγκεκριμένα είπε το εξής καταπληκτικό πράγμα, ότι ό,τι είναι η καρδιά και το μυαλό για τον ανθρώπινο οργανισμό, για τον άνθρωπο, το ίδιο είναι και η Ελλάδα σε όλη της την πορεία για την ανθρωπότητα και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Λες και σε μικρογραφία η Ελλάδα πήρε όλη την ανθρωπότητα και την εγύμνασε. Την έκανε δική της, την αφομοίωσε και την εξέθρεψε, την γαλούχησε. Σαν μάνα λοιπόν η Ελλάδα έδωσε γάλα στην ανθρωπότητα από νήπια να ανδρωθεί. Τώρα μερικοί θα μου πούνε, μα αυτό είναι το ευχαριστώ για αυτή την Ελλάδα που έδωσε τόσα στον κόσμο για να ανδρωθεί ο κόσμος και τελικά να στραφεί εναντίον του γονιού της και του προπάτορά της και να τον πολεμήσει. Δυστυχώς αγαπητοί μου, σε μικρογραφία αυτό συμβαίνει σε όλους τους ευεργετημένους. Κάθε ευεργετημένος έχει αποκτάει ξαφνικά ένα μίσος εναντίον του ευεργέτη του. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό. Καθόλου περίεργο, ειδικώς όταν δεν ακολουθεί τον ευεργέτη και δεν τον παρακολουθεί σε όλα τα βήματα της ζωής του, κάποτε γυρίζει και στρέφεται εναντίον του. Γι' αυτό λοιπόν την τρώνε τα θεριά την Ελλάδα. Όπως είπε ο πολέμαρχος Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, πιο αγαπητός ήρωας και μεγαλύτερος τελετουργός της Επαναστάσεως, συντελεστής της Επαναστάσεως της Ελληνικής του 21, που ήταν εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας με βάση το χριστιανικό ιδεώδες. Και μην ακούμε τώρα όλους αυτούς οι οποίοι μιλάνε σήμερα πολλοί και διάφοροι, αλλά να ακούμε τις πηγές, να διαβάζουμε τις πηγές, να ξέρουμε δηλαδή από τις πηγές, από την ιστορία μας, τι συμβαίνει. Γιατί η ιστορία τώρα ξαναγράφεται με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με έναν τρόπο αντιφατικό, με έναν τρόπο που συμφέρει τους σημερινούς κυρίαρχους του παιχνιδιού. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή απάντηση πριν μπούμε στο κυρίως θέμα, ότι οι άνθρωποι αγαπούν πιο πολύ το σκοτάδι παρά το φως. Αγαπούν πιο πολύ την αντίδραση παρά τη δράση. Αγαπούν πιο πολύ την τεμπελιά και τον εύκολο δρόμο παρά τη δουλειά και το μόχθο. Οι άνθρωποι αγαπούν να καταστρέφουν περισσότερο παρά να δημιουργούν. Λίγοι δημιουργούν και πολλοί καταστρέφουν. Αυτό δυστυχώς υπάρχει και είναι γεγονός από αυτά που φαίνονται. Όμως θα υπάρχει η ζωή όσο θέλει ο Κύριος, και αυτή η ζωή του κόσμου, αλλά και η προσωπική ζωή του καθενός, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από κανέναν, εάν δεν το θέλει ο ίδιος ο Θεός. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκοτεινό παιχνίδι υπάρχουν και ακτίνες φωτός, τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να τις ανακαλύπτει. Και πρέπει να επενούμε εκείνους τους σοφούς, οι οποίοι θέλοντας να φανερώσουν το βάθος και το πλάτος αυτής της ανθρώπινης συνηθείας, της έδωσε ένα συμβολισμό σαν ιερογλυφικό, σε ένα υπόγειο σπήλαιο με την επιγραφή «Τόσο το εύρος όσο και το βάθος». Θέλοντας με αυτό να φανερώσει ότι η πονηρή συνήθεια
αυξάνεται με το γάλα της κακίας και της πονηρίας και όσο πολυχρόνιο πάθος είναι τόσο και χειρότερο. Διότι καθώς και τα άλλα πράγματα αρχίζουν και αυξάνουν με την πολυκαιρία, με τον ανάλογο τρόπο και τη συνήθεια της αμαρτίας, φτάνει με την πολυκαιρία σε τόση μεγάλη αύξηση που στο τέλος γίνεται ακατανίκητη. Γι' αυτό και στον εαυτό μας τον ίδιο, κατά αναλογία όπως και στην ανθρωπότητα, τα πάθη πρέπει να πολεμούνται αμέσως, ώστε να μην ριζώνουν και να μην γίνονται μεγάλη συνήθεια. Και έλεγε ο πρώτος σχίσματος Αυγουστίνος, Άγιος της Εκκλησίας μου, αναστέναξα δεμένος από ποιον ο άνθρωπο του Θεού, όχι από άλλον, όχι από ξένη αλυσίδα, αλλά από τη δική μου σιδηρά συνήθεια. Η δική μου θέληση, λέει, ήταν ο τύραννος. Η άρρηκτη, δηλαδή, αλυσίδα, ήταν η συνήθεια με την οποία εγώ ο ίδιος έδασα τον εαυτό μου και σιγά σιγά κατρακύλησα στην ακολασία, αποκόπηκα από τη ζωή της αγνότητος που μου έδωσε ο Θεός και μου έγινε η αμαρτία δεύτερη φύσης. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει, εκτός από εκείνον ο οποίος έχει την πείρα αυτών των πραγμάτων και την πείρα την αποκτά κανείς με πολύ κόπο και πολύ άσκηση. Γι' αυτό η Ορθοδοξία είναι ασκητική. Το να κόψουμε μια παλιά συνήθεια είναι κόπος και μόχθος. Αυτός που αγωνίζεται ξέρει πόσο δύσκολο είναι, αλλά και αυτοί οι δάσκαλοι της Οικουμένης που πήραν τη σκητάλη από τους αρχαίους φιλοσόφους και είναι οι πρώτοι Έλληνες πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες της χρυσής εποχής της Εκκλησίας, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Νήσις, ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, ο Άγιος Ισάκος Σύρος και πάρα πολλοί άλλοι, δεν θα κάνουμε λάθος αν παρουσιάσουμε και αν παρομοιάσουμε εκείνον ο οποίος άφησε τη συνήθεια να γίνει πληγή με στην ψυχή του, αν τον παρουσιάσουμε με κάποιον ανελέημονα τύραννο, τον οποίον τον έκλεισε σε μια σκοτεινή φυλακή και εκεί έχασε την πόρτα και δεν βρίσκει από πού να βγει. Και έτσι, γυρίζοντας άσκοπα μέσα σε αυτή τη σπηλιά, πεθαίνει και χάνεται. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτόν τον οποίον η αμαρτία έχει γίνει συνέθεια. Αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή και τριγυρίζει για να βρει την πόρτα. Αλλά την έχει κλειδωμένη αυτή η κακή συνήθεια. Γι' αυτό, όταν αναβάλει κανείς να βρει την πόρτα αυτής της σωτηρίας, βρίσκει τελικά το θάνατο μέσα σε αυτή τη σκοτεινή σπηλιά και χάνεται. Ο βασιλιάς Σαούλ ήρθε σε μεγάλη ανάγκη με εκείνον τον Γολιάθ, ο οποίος εξευτέλησε κυριολεκτικά κάθε τόσο στρατόπεδο τους Εβραίους, και ο Δαβίδ φόρεσε τα άρματα του μεγάλου, του Σαούλ, ο οποίος ήταν ένας πανύψηλος άνδρας γιγαντώσιμος, ενώ αντίθετα ο Δαβίδ ήταν ένας μικρόσιμος άνδρας. Όταν φόρεσε λοιπόν την πανοπλία του βασιλιά για να πάει να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ, θυμήθηκε ότι όταν κυλιγούσε λύκους και τσακάλια για να σώσει τα πρόβατά του, τους κυνηγούσε με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική του ποιμαντική σφεντόνα, με την οποία μπορούσε και χειριζόταν καλύτερα. Και είπε: «Σε ευχαριστώ, βασιλιά, για τα λαμπρά και πολύτιμα αυτά άρματά σου, αλλά δεν κάνουν για μένα. Εγώ δεν συνήθισα να νικάω τους εχθρούς με τέτοια άρματα. Και δεν μπορώ να περπατήσω καν με αυτά τα παριά άρματα που μου έδωσες εσύ. Έχεις εσύ τα άρματα αυτά για να νικάς εσύ με τους εχθρούς σου, αλλά σε μένα ναι, φτάνει μόνο αυτή η σφεντόνα, γιατί με αυτήν συνήθισα να σκοτώνω αρκούδες και λύκους και δεν μπορώ με κάτι άλλο να χρησιμοποιήσω». Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι όποιος έχει συνηθίσει με αυτό το όπλο να πολεμάει, με κάποιο όπλο να πολεμάει,
αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πολεμήσει στον ανελέητο αυτό πόλεμο μεταξύ πνεύματος και σάρκας, μεταξύ φωτός και σκόδους, μεταξύ οπισθοχωρήσεως και προόδου πνευματικής, μεταξύ ύπνου και αφυπνήσεως. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε καλά και σοβαρά. Εφόσον έχουμε το ηγεμονικό, διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το ηγεμονικό, όπως είναι η ψυχή, έχει το νου σαν ηγεμόνα, έτσι και ο άνθρωπος έχει το ηγεμονικό μέσα του και αυτό το έχει βάλει ο Θεός. Διότι ο άνθρωπος, ο βαπτισμένος χριστιανός, έχει το ηγεμονικό, το βασιλικό, έχει και το αρχιερατικό. Βεβαίως στην Εκκλησία δεν μπορεί ο καθένας να είναι αρχιερέας. Γι' αυτό το λόγο εκλέγονται εκείνοι που πρέπει. Ωστόσο, σε μικρογραφία ο κάθε άνθρωπος είναι μέσα του τελειοποιημένος κατά κάποιο τρόπο και από το Θεό η ψυχή έχει αυτά τα στοιχεία μέσα της και το βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ηγεμονεύει της φύσεως. Αν δεν μπορεί της κοινωνίας, τουλάχιστον μπορεί της φύσεως. Αυτοί λοιπόν οι σπουδαίοι άνθρωποι της γης αναστενάζουν και αυτοί κάτω από την τυραννία ενός άλλου θηρίου που λέγεται αμαρτία μέσα στον κόσμο, που λέγεται μίσος προς το αγαθό και το καλό, που λέγεται πόλεμος μεταξύ φωτός και σκοταδιού, που λέγεται πάλι μεταξύ των αποφάσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους, έχουν και χριστιανική ψυχή μέσα τους. Και γίνεται αγώνας και πάλι με τη συνείδησή τους κάθε φορά να μην επικρατήσει το κακό. Και εντούτοις βλέπουμε στον κόσμο αυτό να επικρατεί το κακό, παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους κάποιων καλών ανθρώπων να το αποφύγουμε. Βλέποντας λοιπόν την ιστορία, καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι και το σημερινό μέλλον της ανθρωπότητας. Αφού υπάρχουν οι πονηρές συνήθειες των κυβερνώντων και αφού βλέπουμε ότι υπάρχει μια όρατη μυστική διακυβέρνηση αυτού του κόσμου, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει η ανομία, η κακία, η αμαρτία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Και αυτή μικραίνει την αρετή, την κοντένει, την κλαδεύει, την εξαφανίζει από μερικούς ανθρώπους και μένει κυρίαρχη η κακία. Καθένας ας αναλογιστεί, ας σκεφτεί και ας θελήσει να ξεφύγει από αυτό το είδος της κακίας, η οποία είναι πολύπλευρη, γιατί όπως λέει και η Αποκάλυψη, το θηρίο έχει 10 κεφαλές. Έχει δηλαδή σε αναλογία 10 φοβερά αμαρτήματα. Και θηρίο, φανταστείτε, την πολύπλευρη αυτή διακυβέρνηση της ανθρωπότητος. Ταλαιπωρείται η δόλια ανθρωπότητα, αλλά και οι κυβερνούντες στον κόσμο, αλλά και κάθε άνθρωπος, ταλέπορος άνθρωπος, μηδέν του ομιλούντος εξαιρουμένου, από τα πάθη, τα ανθρώπινα πάθη. Και οι κεφαλές του θηρίου μπορεί να είναι να έχουν ένα αριθμό 7 ή 10 κεφαλές έχει το θηρίο, άλλο του παρουσιάζεται σαν 7 κέφαλο και άλλο σαν 10 κέφαλο, αλλά οι 7 κεφαλές συνήθως λένε ότι είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Είναι η γαστριμαργία, είναι η φιλαργυρία, είναι η φιλαρχία, το να θέλει ο άνθρωπος να γίνει αρχηγός, έστω κι αν δεν τον καλούν οι περιστάσεις, είναι ο φθόνος, ο φόνος, η πορνεία, η μοιχεία, η καταλαλιά,
είναι η κλοπή, είναι η επιθυμία της καταστροφής του συνανθρώπου μας. Το εταίρο μη ποιήσεις δηλαδή καταστρατηγείται εδώ και αυτό που δεν θέλουμε να πάθουμε θέλουμε να το πάθει ο διπλανός μας. Πώς λοιπόν μπορεί να ορθοποδήσει μια ανθρωπότητα όταν κατατυρανιέται από όλα αυτά τα πάθη και όταν οι γείτορες αυτής της ανθρωπότητος είναι βουτυγμένοι και αυτοί σε σκληρότερα από τους άλλους πάθη. Αλλά θα φέρουμε την απελπισία, θα απελπιστούμε, θα πούμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα επειδή η ανθρωπότητα είναι έτσι. Όχι, αντιθέτως. Όχι μόνο δεν θα απελπιστούμε, αλλά θα οπλιστούμε με δύναμη που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, αν είμαστε κοντά στο Θεό, και να πολεμήσουμε τα πάθη μέσα μας και έξω μας. Έχουμε ένα διμέτωπο αγώνα. Έναν αγώνα που πρέπει να γίνεται και εσωτερικά και εξωτερικά. Δεν ωφελεί αν γίνεται μόνο εσωτερικά ή μόνο εξωτερικά. Βεβαίως το εσωτερικό έχει μεγαλύτερη αξία, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Το να νικήσει κανείς το δικό του εαυτό, είναι σαν να νικήσει και τον κόσμο συγχρόνως. Αλλά επειδή δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ζούμε με τους συνανθρώπους μας, γι' αυτό καλό θα είναι να τα βλέπουμε πάντοτε τη σωτηρία της ψυχής της δικής μας μέσω της σωτηρίας των συνανθρώπων, του πλησίον. Δεν σώζεται κανείς μόνος του. Η σωτηρία του ανθρώπου περνάει μέσα από το πλησίον, από τον άλλο άνθρωπο. Αν ήταν να σωθεί κάποιος έτσι, θα μας έκανε ο Θεός απομονωμένους σε αστέρια. Ο καθένας να έχει το δικό του πλανήτη και τη δική του σωτηρία εκεί πέρα. Αλλά Θεός θέλησε, η Θεία Σοφία του Θεού, να σωθούμε μαζί με τους άλλους. Η αγάπη προς τον Θεό πρέπει να συνοδεύεται με την αγάπη προς τον πλησίον. Και όταν λέμε αγάπη στον πλησίον, δεν εννοούμε προσκόλληση στον πλησίον, δεν εννοούμε παθολογική κατάσταση προς τον πλησίον, αλλά ο Χριστός μας έδωσε ακριβώς τι συμβαίνει και σε αυτό το θέμα. Και εκεί θα υπάρχει η αγάπη, η οποία θα εκδηλώνεται εν αληθεία και όχι σαν ψέμα και σε μια κατάσταση άρρωστη, διότι η αρρωστημένη αγάπη δεν δημιουργεί ακέραιους ανθρώπους. Αλλά δεν αρρωσταίνει ποτέ η αγάπη όταν όλοι αυτοί που μεταξύ τους έχουν μια ομάδα ή βρισκόμαστε σε μια κοινότητα χριστιανική, αν αυτή η κοινότητα έχει για ορόσημο, για οδηγό, τον ίδιο τον Χριστό. Όταν ο Χριστός είναι αρχηγός σε δύο ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι και μεταξύ τους θα τα βρίσκουν. Και είναι απαραίτητο αυτό. Διότι η μεγάλη διάσπαση της ανθρωπότητας θα γίνει όταν οι άνθρωποι φύγουν από τον Χριστό και ασπαστούν μια αόρατη αρχή, η οποία τελικά θα είναι κοσμική αρχή, μια αρχή που δεν θα έχει σαν οδηγό το Θεό. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και θα έπρεπε να διδάσκονται. Θα έπρεπε να συζητιώνται. Αλλά δέστε με τι τέχνη, αγαπητοί αδερφοί, με τι τέχνη ο κόσμος τα αποφεύγει, ο κόσμος τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Δέστε με τι προσπάθεια γίνεται αυτή η απόκρυψη της αλήθειας που μόλις αναφέραμε. Και θα δει ο άνθρωπος ότι με τις αμαρτίες που κάνει ξεπέφτει από την πρώτη του αξία και ότι η συνήθεια τον κάνει ευάλωτο και σε άλλα ανοίγει δρόμο η μία αμαρτία στην άλλη. Και όποιο κεφάλι του θηρίου να σε φάει, στο ίδιο στομάχι καταλήγεις. Και δεν παρακινείται ο άνθρωπος όπως στην αρχή, αλλά σιγά σιγά η αμαρτία τον κάνει τον άνθρωπο να στεναχωρείται και τον αναγκάζει, όπως ακριβώς και ο διάβολος είναι τύραννος, αντίθετα από το Θεό που δεν εξαναγκάζει,
Εκείνος κατατυρανάει τον άνθρωπο που θα πέσει στα χέρια του. Στο τέλος, η τιμωρία θα είναι παγιωμένη πλέον. Αυτή η κόλαση που ζει ο καθένας εδώ πέρα θα παγιωθεί στον υπέρτατο βαθμό στην άλλη ζωή. Και τότε, τι γίνεται τότε? Τότε πια δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει απολύτως τίποτα. Βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση ύπνου και δεν μπορεί, όπως ο κοιμισμένος, δεν μπορεί να περπατήσει έτσι και εκεί. Και έχουμε πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι να θεωρούν τον άνθρωπο ο οποίος δεν ακολουθεί τις εντολές του Θεού και να τον λένε παράνομο. Όσοι δεν ακολουθούν τις εντολές του Θεού είναι παράνομοι. Όσο και αν φαίνεται έτσι αυτό περίεργο. Ο άνθρωπος λοιπόν που εμποδίζεται από την κακιά συνήθεια δεν θα μπορέσει να επιστρέψει αληθινά στο Θεό, αλλά μόνο επίπλαστα. Και όταν πέσει η βροχή στη γη φαίνεται ότι βρέχονται και οι πέτρες, αλλά μόνο εξωτερικά. Αν τις σπάσει με μια βαριοπούλα τις πέτρες αυτές, θα δει ότι μέσα τους είναι κατάξερες και δεν έχουν ίχνος υγρασίας, αλλά μόνο απ' έξω έχουν βραχή. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται τη θεϊκή δροσιά της μετανοίας εξωτερικά μόνο, αλλά μέσα τους όμως δεν καρποφορούν, γιατί είναι κατάξερη η κατάσταση και η καρδιά τους μένει έρημη και ξερή από τη δροσιά αυτή της θείας μετανοίας. Γιατί η πονηρή συνήθεια δεν επιτρέπει στο θείο λόγο να φτάσει μέχρι τα ενδότερα της ψυχής και έτσι δημιουργείται μια αποτύφλωση της ψυχής η οποία δεν βλέπει πλέον και δεν μπορεί να αξιολογήσει. Έρχεται αυτό που λέμε πόρωση μέσα στην ψυχή. Ο πορωμένος άνθρωπος δεν μπορεί, κυριευμένος από τη συνήθεια μιας αμαρτίας, να ξεφύγει. Μοιάζει με αυτό που τα παιδιά παίζουν και πιάνουν ένα πουλί άγριο και του δένουν μια κλωστή στο πόδι, μεγάλη, και όταν το πουλί ετοιμάζεται να φύγει για να πετάξει, τα παιδιά τραβάνε την κλωστή και το φέρουν το πουλί πάλι κάτω. Έτσι κάνει και ο Σατανάς στους ανθρώπους, σε μερικούς ανθρώπους που τους αφήνει να πετάξουν σε ένα ύψος αρετής και μετά τους τραβάει πίσω στα δεσμά των προηγουμένων αμαρτιών και η κατάστασή τους γίνεται ακόμα χειρότερη. Ελπίζω, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, ότι σήμερα στον 21ο αιώνα, με την τεράστια αυτή γκάμα πληροφόρησης που έχει, θα αρχίσει και η αλήθεια μπροστά. Τη βλέπω την αλήθεια να προχωράει μπροστά και δεν θα έχει κανένας μετά δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερα. Ήδη άκουσα από τουρκικές εφημερίδες κάποιον δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη που λέει ότι μεταξύ του 90 και του 95 πουλήθηκαν 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές στην Τουρκία, παρακαλώ. Πού πήγαν αυτά τα 8 εκατομμύρια Άγιες Γραφές και στην τουρκική γλώσσα μεταφρασμένα? Κάποιους αποδέκτες πρέπει να είχαν αυτές οι Άγιες Γραφές. Η αλήθεια λοιπόν εξαπλώνεται και θα έρθει η στιγμή που η Ορθοδοξία θα αναγνωριστεί από πολύ κόσμο, από όλο τον κόσμο. Και τότε θα ξέρουν οι άνθρωποι πραγματικά εκείνον ο οποίος στέκεται πάνω από όλους και κυριαρχεί πάνω από όλα, και το να τον αρνηθούν τότε θα είναι μεγάλη αμαρτία και δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι δεν είδα και δεν γνώρισα. Διότι αν σήμερα λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είχαν την καλή διάθεση να μάθουν αλλά δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τον Χριστό, θα έρθει η εποχή που ο Χριστός θα έχει γίνει γνωστός. Όχι μόνο στο Πανελλήνιο που τώρα τον κρύβουν τρόπον τεινά, όσο μπορούν τα μέσα ενημέρωσης και οι άλλοι. Ο δε δημοσιογράφος αυτός που είδα ένα DVD από αυτόν, αγαπητοί φίλοι, είναι τουρκολόγος. Δεν συγκράτησα το όνομά του, αλλά σε μια δεδομένη εκπομπή θα το ξαναθίξουμε το θέμα αυτό, και είπε ότι η προσέλευση των
μουσουλμάνων. Στα ιερά προσκυνήματα της Ορθοδοξίας είναι τόσο αθρώα που είναι αφάνταστο να βλέπει κανείς ότι σε κάποιες κατακόμβες στην Τουρκία, όπου μαρτύρησαν την εποχή, την πρώτη χριστιανική εποχή, εκεί γίνονται θαύματα μέσα σε αυτές τις κατακόμβες. Γίνονται εξαίσια σπουδαία θαύματα τα οποία οι Τούρκοι δεν τα αφήνουν ανεκμετάλλευτα και πηγαίνουν πάρα πολύ και θεραπεύονται. Ανάβουν κεριά και αναθήματα, πράγμα που είναι αυστηρώς απαγορευμένο από το Κοράνι και από τη θρησκεία τη μουσουλμανική. Εν τούτης όμως βλέπουν την αλήθεια του θαύματος και δεν μπορούν παρά να θέλουν να ωφεληθούν και αυτοί σαν άνθρωποι από αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Είπε δε χαρακτηριστικά εκείνος. Στη Θεσσαλονίκη όταν έκανε μια διάλεξη πριν μερικά χρόνια, είπε το εξής χαρακτηριστικό. Έδωσα και στις δύο εφημερίδες που δούλευα πριν τις Αθηναϊκές, το Βήμα και την Απογευματινή, ντοκουμέντα και DVD, βίντεο, που δείχνουν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται εκεί και δεν ενδιαφέρθηκαν αυτοί, λέει, να τα παίξουν για τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουν λοιπόν να δουν την αλήθεια. Αλλά υπάρχει Κύριος, ο οποίος έστω και αν δεν θέλουν, θα τους σύρει και θα τους φέρει μπροστά στην αλήθεια και σε αυτά τα ντοκουμέντα, λέγοντάς τους, για δέστε εδώ, ανοίξτε τα μάτια σας και δέστε να δείτε πώς είναι τα πράγματα. Και τότε, πραγματικά εκείνοι θα μείνουν άναυδοι και αναπολόγητοι. Διότι δεν είναι δυνατόν πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, τα μέσα ενημέρωσης να μας τα αποκρύπτουν και πράγματα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη του πλανήτη να τα κάνουν πρώτο θέμα. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι να έχουν ένα μεγάλο σεβασμό για αυτό που αντιπροσωπεύει ακόμα και η σύγχρονη Ελλάδα. Ας πούμε μια ιδεατή Ελλάδα, για να μην φανεί ότι και σήμερα αυτή η χώρα είναι χώρα που κατοικείται από Αγίους μόνο. Υπάρχουν Άγιοι βέβαια. Το δείχνουν τα μοναστήρια, το Άγιον Όρος και τα άλλα. Ότι υπάρχουν οσιακές μορφές, όπως οι τρεις αυτές πρόσφατες οσιακές μορφές του Παϊσίου, του Πορφυρίου και του πατέρα Τσαλίγη, αλλά αυτές είναι εκείνες οι οποίες επέτρεψε ο Θεός να φανούν περισσότερο από τις άλλες. Μην νομίζετε όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι εισάξιοι άνθρωποι τέτοιοι σε αυτούς τους Αγίους και σήμερα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το ότι δεν μπορούμε εμείς να εξακριβώσουμε τι ακριβώς γίνεται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Εμείς, με το λίγο μυαλό που έχουμε, αυτά μπορούμε να δούμε και αυτά μπορούμε να πούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν έχουμε το ανάστημα ούτε τη σημερινή αλήθεια να την κρίσουμε 100%, αλλά ούτε και να δούμε και μέσα στο βάθος των αιώνων. Και αν δεν είχαμε τους προφήτες και τον προφητικό λόγο και τον ίδιο τον Κύριο να μας λέει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα βρισκόμαστε και εμείς στο σκοτάδι. Αλλά δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός φάρος αυτής της ζωής, αυτής της ανθρωπότητας. Και θα περάσουν πολλοί από τη γέφυρα της Ορθοδοξίας για να βρουν το σωστό δρόμο. Και θα πέσουν στο κενό οι προσπάθειες εκείνων οι οποίοι θέλουν να ενώσουν όλες τις θρησκείες για να κάνουν ένα ναχταρμά θρησκειών. Θα πέσουν όπως οι ξύλινες σάπιες γέφυρες μέσα στο ποτάμι και θα πνιγούν όλοι αυτοί οι οικουμενιστές, οι οποίοι νομίζουν ότι θα ανακατέψουν τον Χριστό με άλλους για να βρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ποιος να συγκριθεί μαζί του, ποιος μπορεί να συγκριθεί με τον Χριστό, ποιος γήινος
και εξωγήινος μπορεί να συγκριθεί με τον Χριστό. Η κατά συνθήκη αρχηγή θρησκειών είναι δυνατόν να συγκριθούν με τον Χριστό? Αυτή που κανένας από αυτούς δεν αναστήθηκε? Πώς τολμούν λοιπόν μερικοί να θέλουν να συγκρίνουν τον θεάνθρωπο Χριστό με τον Βούδα και δεν ξέρω με ποιον άλλον, σύγχρονο ή παλιό? Και πώς τολμούν να λένε ότι υπάρχουν πολλοί Χριστοί? Πού είναι αυτοί οι πολλοί Χριστοί να τους δούμε? Αυτούς ο Χριστός τους ονομάζει ψευδόχριστος. Αν δείτε στο 14ο κεφάλαιο και στο 25ο κεφάλαιο, θα δείτε ότι τους ονομάζει ψευδόχριστος αυτοί οι οποίοι έρχονται και κάνουν τον Χριστό. Ψευδόχριστος και ψευδοπροφήτες, όπως είναι οι ψευδομάρτυρες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα αυτά. Και να μην λέμε ότι εμείς, επειδή έχουμε τον χριστιανισμό, είμαστε σπουδαίοι μόνο και μόνο γι' αυτό, γιατί θα μοιάζουμε με τους Φαρισαίους που λέγανε ότι είμαστε σπουδαίοι επειδή είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Και τους είπε ο Χριστός, δεν είναι κατά σάρκα απόγονοι αυτοί που είναι σωστοί, αλλά κατά πνεύμα να είσαστε απόγονοι με τον Αβραάμ. Και αν είσαστε απόγονοι του Αβραάμ, λέει, και του Μωυσή που λέτε εσείς, θα καταλαβαίνατε και εμένα, αλλά δεν καταλαβαίνετε εμένα καθόλου. Και δεν ξέρετε και δεν καταλαβαίνετε τι λέω, ούτε ποιος είμαι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, μην την πατήσουμε όπως και ο Πέτρος, που είπε ότι εγώ δεν σε απαρνούμε με καμία δύναμη, Κύριε, λέει, και μετά από μερικές ώρες, εκεί σε έναν κήπο μπροστά σε μια μικρή παιδούλα, δούλη, που έφτιαχνε τα ξύλα εκεί της φωτιάς, αρνήθηκε τον ίδιο τον θεάνθρωπο, τον διδάσκαλο. Και εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτό το πράγμα και να ξέρουμε ότι χρωστάμε σε εκείνους που έδωσαν το αίμα τους για αυτές τις αλήθειες, χρωστάμε σε εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να μείνουν αυτά τα αιώνια νάματα της Ορθοδοξίας, οι αλήθειες του Χριστού, οι οποίες σαν φωτεινά στερεώματα μέσα στην ψυχή του κάθε χριστιανού πρέπει να φωνάζουν και να μιλάνε και να λένε ναι, αυτό είναι πράγματι, αυτός είναι ο οποίος έδωσε το παν στον άνθρωπο και αυτός περιμένει από τον άνθρωπο να του δώσει την αγάπη του και τον εαυτό του. Και όπως αποκλειστικά αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι θέλει αποκλειστικά και την αγάπη του. Τη ζητάει διακαώς και αποκλειστικά. Ζηλότυπα θα λέγαμε, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν θέλει να αγαπήσει ο άνθρωπος κάτι άλλο εκτός από τον Θεό περισσότερο. Γι' αυτό οι υγιεινές αγάπες που μας προσκολάνε και μας αποκόπτουν από τον ουρανό, γι' αυτό είναι αμαρτωλές οι αγάπες αυτές. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί στέκονται εμπόδιο σε αυτή ακριβώς τη μεγάλη αγάπη που πρέπει να έχουμε προς αυτόν που οφείλουμε να έχουμε σαν Δημιουργό και Πατέρα και Θεό μας. Αυτά τα λίγα είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γιατί πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής και αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη μας εκπομπή θα δούμε κι άλλα από τη διδασκαλία του Κυρίου και θα πούμε και περισσότερα για τη χώρα μας, αυτή την όμορφη χώρα που βρίσκεται μέσα στη Μεσόγειο και ίσως είναι το από τα ρότερα κομμάτια της Μεσογείου. Και θα πούμε για αυτό τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό που εδώ ανδρώθηκε και μετά με κόπο, πάρα πολύ με κόπο και θυσίες έδωσαν οι πρόγονοί μας στους Σλάβους, στους Ρώσους, στους Εγγλέζους και μετά στους Αμερικανούς και σε όλους αυτούς που μεταλαμπαδεύτηκε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο εύχομαι να είναι σε όλους εις εμάς και εις αλλήλους. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.